στα αυτιά μου δεν χωράνε υποσχέσεις. Το έργο το χωδίμι με τρελαίνεται. Ο δρόμος της μουσικής, τον οποίο επέλεξαν, τους οδηγεί σήμερα σε μονοπάτια αγώνα για να διεκδικήσουν αυτά που υπό συνθήκες φυσιολογικές θα ήταν αυτονόητα. Έχουμε φτάσει στο Γενάρη και έχουμε πάνω από 500 ώρες κενό την εβδομάδα σε μουσικά μαθήματα. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων δεν διδάσκονται αυτά για τα οποία ακριβώς επέλεξαν το συγκεκριμένο κλάδο. Στα υποχρεωτικά ατομικά όργανα όπως το πιάνο και η κριτική λύρα χάνουν συνολικά 426 ώρες και επιπλέον 58 ώρες μαθημάτων βιολιού και 60 φλάουτου. Πάνω από 15 καθηγητές και κυρίως λείπουν οι καθηγητές από ειδικεύσεις, από ατομικά όργανα που είχαμε τα άλλα χρόνια. Είναι από ένα σημείο και μετά αστείο το πώς θα αντιμετωπίζουμε όλο αυτό. Και είναι και θλιβερό, γιατί όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο μουσικό αυτή τη στιγμή κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα για να καταφέρουν να είναι σε ένα καλό σχολείο και δεν βλέπουμε ανταπόκριση για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Δεν είναι όμως μόνο οι ελλείψεις σε καθηγητές μουσικής που οδήγησαν τους μαθητές σε διαμαρτυρία στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς. Φρένο στα όνειρά τους βάζει και το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το σχολείο τους. Μένω μονάχος στο χαρό μου, να σώσω οτιδήποτε αν σώζεται. Είμαστε ένα μουσικό σχολείο χωρίς μουσική και χωρίς σχολείο. Από πέρσι έχουμε καταλήξει να κάνουμε μαθήματα οργάνων πολλές φορές σε μπαλκόνια, παίρνοντας μπαλαντές έξω από το γραφείο των καθηγητών, καμιά φορά ακόμα και κάτω από τις σκάλες. Σε αποθήκες μέσα, σε γραφεία καθηγητών και στην αυλή, πολλές φορές όταν έχει καλό καιρό, και περιμένουμε να βρεθεί μια λύση. Αυτή τη λύση περιμένουν γονείς, καθηγητές και οι 220 μαθητές του Μουσικού Σχολείου Χανίων που συμμετείχαν στην πανελλαδική διαμαρτυρία, θέτοντας επιπρόσθετα ζητήματα που παραμένουν για χρόνια άλυτα.